του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Υγρασιατών, ο Ηρόδοτος. Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας περίοδο. Είδε εξήλθεν ο Θόγος σου, πότε εξαμένει το λόγο σου. Διού Θεό πρέπος εδωμάτισα, μου ανήκει σε μένα απόψε, μια που ο Συμβασιλιότατος δεν πάβει να επαναλαμβάνει τα ίδια. Εγώ έρχομαι να σας χαιρετήσω όλους, να σας συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω από την καρδιά μου, γιατί μου δίνει αυτή την τιμή πάντοτε. Σε τέτοιο σημείο που σκέπτομαι αν άλλη φορά θα έρθω να συναντιόμαστε μαζί και να κάνει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό θα τον παρακαλέσω να μην το ξανακάνει αυτό, διότι δεν είναι η ταπεινοφροσύνη που με διακρίνει. Έτσι νιώθω, έτσι μάθαμε μέσα στην Εκκλησία μας. Υπάρχει ο πειμενάρχης μας, τον οποίο τιμούμε, τον οποίο αγαπούμε, τον οποίο στηρίζουμε, τον υποστηρίζουμε σε όλες τις δυνάμεις. Και μάλιστα, στρατηγέ μου, πολύ τον τιμούμε. Στις σημερινές εποχές πρέπει κάποιον πάνω από εμάς να τιμούμε. Μέσα στο στρατό. Καλή χρονιά και από μένα. Θέλω να πω στον γέροντα Ιερεμία, τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ακύρας, ότι για μας, για την Ιερά Μητρόπολη Κόβη και Επισύρου και για όλους που κατοικούν την Ιερά Μητρόπολη, τα μέλη αυτής της Μητροπόλεως και για μένα κυρίως, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ και να μας τιμάει την παρουσία. Και παρακαλώ να συνεχίσει αυτό που το παρακαλώ να κάνει κάθε φορά, γιατί στην Κάρπαθα, γέροντα που μεγάλωσα, λένε μια ματινάδα. Τιμώντας όποιον σε τιμά, τιμάς τον εαυτό σου. Και ανάλογο με την τιμή, είναι το περτικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Πριν από 20 χρόνια μια παρέα ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων βρέθηκε, οργανώθηκε, έθεσε στόχους, δημιούργησε το Σύλλογο Ηρόδοτος και ο στόχος επιτεύχθη με την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πετρουμιανού. Εύχομαι αυτοί οι στόχοι σας να συνεχίσουν, να θέλετε πάντα νέους στόχους, να δημιουργείτε. Και εμείς σαν περιφέρεια είμαστε πάντα δίπλα σας και μάλιστα να προδώσω κιόλας ότι ο Σεβασμιότατος στη συνάντηση που είχε προχθές με τον Περιφερειάρχη τον κ. Αιγαίου ήδη έχει ζητήσει τη βοήθειά μας για να μπορέσετε να χτίσετε και ένα παραπάνω και λόγω των καταβολών που έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό που κάνετε. Θα είμαστε δίπλα σας σαν περιφέρεια και εγώ προσωπικά σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στο πολύ σημαντικό σας έργο. Χρονιά, πάντα με υγεία. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και εύχομαι να είσαστε πάντοτε ενωμένοι προκειμένου να υπερασπίζεστε πάντα το ιστορικό σας παρελθόν. Εμείς σαν Δήμος αλλά και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντα μαζί σας, είμαστε και θα είμαστε πάντα μαζί σας. Σεβασμιότατε κύριε Ναθαναήλ, πρωτοπρεσβύτερε, σεβαστοί πατέρες, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Έπαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντή, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Διοικητή της Πυροσβεστικής, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Υποδιοικητή της Ταξιαρχίας, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών, ο Ηρόδοτος,
Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην απόψινή μας εκδήλωση και ευχόμαστε σε όλους καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά με υγεία, αγάπη και προκοπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εκδήλωσή μας αυτή έχει διπλό στόχο. Την επικοινωνία, την αλληλογνωριμία και την σύστηξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου μας και βέβαια τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέας Αλικαρνασσού. Και θέλω εδώ να σας διαβεβαιώσω, αγαπητοί μου, ότι δεν πάβουμε καθημερινά να είμαστε προσιλωμένοι στο μεγάλο αυτό χρέος. Αυτό που μας κληρορώτησαν τα προκάτοχα Δέλτα Σίγμα υπό την Προεδρία του αείμνηστου Μανώλη Τσιγαρά και Αλέκου Ακόμπης. Ευχαριστίες από καρδιάς για την προσέλευση και την υποστήριξη κάθε φορά που ο Σύλλογός μας πραγματοποιεί μια εκδήλωση. Να ανακηρύξει ισόβιο επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου μας και να απονείμει αναμνηστική τιμητική πλακέτα στο σεβασμιότατό μας Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου, κύριο Κύριο Αναμένη. Ως ένδειξη αναγνώρισης του πλούσιου κοινωνικού, πνευματικού και επιμενικού του έργου και να του επιδοθεί παράλληλα αρχιερατικό εγκόλπιο ως ελάχιστο αντίδωρο ευγνωμοσύνης των ευεργεσιών του προς το Σύλλογό μας. Δεύτερον, να επιδώσει τιμητικές πλακέτες στον εφημέριο του Ιερού Ναού μας, στον ευεσιμότατο πατέρα Τσουκνιά Αναστάσιο, και στον επίτροπό μας, τον κύριο Στάκο Παναγιώτη, για την συμβολή τους στην αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νέας Αλικαρνασσού Κόμου. Ο πρόεδρος Σταμάτης Μαρκόγλου, τα μέλη Ειρήνης Φίνου, Βαγγέλης Χατζημιχαήλ, Νίκος Χανταρζής, Αλέκος Μαρκόγλου, Βασίλης Χατζηχριστοφής, Γεωργία Φορόζη, Παναγιώτης Χατζηχριστοφής και Ευπρεπία Τσιγαρά. Απονέμουμε αυτή τη τιμητική πλακέτα για την καθοριστική συμβολή σας στην ολοκλήρωση και λειτουργία του Ιερού Ναού μας. Τώρα, ως καθηγητής σου, σε παρακαλώ τη φροντίδα αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε και σας αγαπάμε. Της προσφοράς σας και των ευεργεσιών προς το Σύλλογό μας, νομίζω ότι θα μας τιμά και εσάς προσωπικά κάθε φορά που θα βρίσκεται αναρτημένος στο σύλλογο σας. Να είστε καλά σας. Ευχαριστήσω το Σύλλογο και τον Πρόεδρο που μόλις έχει παραδώσει τη σκητάλη της Προεδρίας στον νέο Πρόεδρο και τον νέο Πρόεδρο. Θα ήθελα να θυμηθώ και τον Πρόεδρο που μας κοιτάει από τους ουρανούς, τον Μανώλη, που εγώ πάντα τον φώναζα Γιώργο. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, αλλά ιδιαίτερως επιτρέψτε μου τον καθηγητή μου να ευχαριστήσω, που προσπάθησε να μου μάθει μαθηματικά. Εγώ να πω ότι δεν ήμουν τόσο καλός, αλλά με έμαθε αρχές της ζωής, με έμαθε να ελπίζω, να αγωνίζομαι, να αγαπώ, να δυναμώνω την πίστη μου. Σε ευχαριστώ, δάσκαλε. Πατέρα Αναστάσια, σε αυτή τη σημερινή τελετή και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αγγύρας και του Σεβασμιωτάτου Κο, θέλουμε να σας απονέμουμε αυτή την τιμητική πλακέτα για τις προσπάθειες, τις άοκνες που κάνατε μέχρι τώρα για να μπορέσει να αποπερατωθεί ο Ιερός Ναός αυτός, έχοντας πάντα στο μυαλό σας τις ευχές που σας έδωσε ο σεμνός πατέρας σας. Έχω την τιμή και τη χαρά να δώσουμε και σε σένα μία τιμητική διάκριση, γιατί το έργο σου δεν φαινόταν. Απλά ήσουν πανταχού παρόν με την καρδιά σου, με τη θέλησή σου και έκανες και τα δύσκολα
και τα εύκολα που αφιλοκερδώς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και τόσους άλλους πολλούς. Και εγώ, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ξέρετε τι θυμάμαι τώρα? Τα θεμέλια με τα σίδερα που έχουμε και μια φωτογραφία, και από εκείνα τα σίδερα σήμερα βλέπουμε ένα ναό και μας παίρνει δέος. Να και που θα βάλουμε την φωτογραφία που χρειαζόμαστε σε αυτή την αίθουσα που θα ολοκληρώσει αυτά τα όνειρα των μικρασιατών που ήρθαν με πρέπεια και με αξιοπρέπεια και δούλεψαν και έγιναν συμπατριώτες γόοι αγαπημένοι. Εκεί θα μας χρειαστεί να βάλουμε το άλμπουμ, να βάλουμε και να επενδύσουμε τις αναμνήσεις μας. Καλή χρονιά! Υγεία, δύναμη και σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για ανάδειξη μιας νεαράς δύναμης που ελπίζω να έχει τη δύναμη να σε χειροκροτήσουμε, όπως είπες, στο τέλος της πενταετίας. Στο χειροκρότημα και τώρα στο τέλος. Και από μένα, ευχαριστώ.